ανακοίνωσε διαμαρτυρία για τη διαιτησία του αγώνα της ομάδας Β με το Εργάλεο. Εξέδωσε ΠΑΕ Ολυμπιακός, με τους ερυθρόλευκους να κάνουν λόγο για γελιοποίηση των κανόνων. Μάλιστα, οι Πειραιώτες υποστηρίζουν πως θα εξετάσουν σοβαρά την παρουσία της δεύτερης ομάδας στη Super League 2. Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο απόλυτος εξευτελισμός του ποδοσφαίρου συνεχίστηκε το Σάββατο με όσα απίθανα είδαμε να γίνονται στο γήπεδο του Εργάλεο, στον αγώνα μεταξύ της γηπεδούχου ομάδας και του Ολυμπιακού Β. Η πλήρης γελιοποίηση των κανόνων του αθλήματος αυτή τη φορά συντελέστηκε από διαιτητές της σειράς, από αυτούς που ορίζουν οι Μάνταλος, Μπένετ, Μπαλτάκος ή όποιος άλλος επιλέγουν οι λαθροβιούντες που διοικούν το μόρφωμα που φέρει την ταμπέλα Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Στον αγώνα του Σαββάτου, αυτοί που εμφανίστηκαν στο γήπεδο ως διαιτητές της αναμέτρησης αλλίωσαν το αποτέλεσμα, ακυρώνοντας γκολ στο οποίο τον σκόρερ τον κάλυπταν τουλάχιστον τρεις αμυντικοί. Διαιτησίες λεμιτόμοι υπήρξαν και στα προηγούμενα παιχνίδια της ομάδας μας, ενώ παρατηρούνται επαναλαμβανόμενα αυτά τα φαινόμενα και σε άλλα παιχνίδια της κατηγορίας, ορίζοντας τη μοίρα των ομάδων και της διοργάνωσης συνολικά. ΠΑΕ Ολυμπιακός εγκαταλέγεται στις ομάδες που ζήτησαν και πρωτοστάτησαν στην καθιέρωση του θεσμού των Β' ομάδων στα πρότυπα των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων για δύο λόγους. Πρώτον, για αναπτυξιακούς λόγους, ως σύλλογος που επί χρόνια επενδύει στη λειτουργία των ακαδημιών, θεωρούσαμε ότι η λειτουργία μιας ομάδας που θα συμμετέχει σε επαγγελματικό πρωτάθλημα και θα λειτουργεί ως προθάλαμος για την πρώτη ομάδα θα έχει υπεργητικά αποτελέσματα για τους ποδοσφαιριστές μας σε επίπεδο εμπειριών και παραστάσεων. Και δεύτερον, για να συμβάλλουν ώστε να βελτιωθεί το προϊόν της δεύτερης επαγγελματικής κατηγορίας Super League 2, που θεωρείται μία εκ των πλέον διεφθαρμένων επαγγελματικών κατηγοριών στην Ευρώπη σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Sport Radar. Δυστυχώς, όλο και πιο συχνά διαπιστώνουμε ότι αυτό είναι σχεδόν αδύνατον. Δυστυχώς, οι στοιχηματατζίδες και οι γιαννάκηδες είναι πάρα πολλοί στην κατηγορία και δεν αφήνουν και όσους λίγους είναι σοβαροί να λειτουργήσουν με τον τρόπο που απαιτεί μια επαγγελματική κατηγορία και να την ανεβάσουν επίπεδο. Όλο και πιο συχνά διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει κανένα νόημα η επένδυση στο βούρκο και κανένα καλό δεν θα βγει από την ώρα που κάποιοι, όχι μόνο εξωθεσμικά αλλά και από θέσεις ευθύνης, θέλουν αυτό τον βούρκο να το συντηρούν και να το διευρύνουν. Υπό αυτές τις συνθήκες, η ΠΑΕ Ολυμπιακός θα επανεξετάσει πολύ σοβαρά την παρουσία της συγκεκριμένη κατηγορία.